Και προσκυνήσουσιν αυτών πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ον ούγε έγραφτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ευρισκόμεθα εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιον 13, στίχος 8. Θα ενθυμίστε που ελέγαμε την παρελθούσα Κυριακή ότι θα ζητήσει ο Αντίχριστος οπωσδήποτε να προσκυνηθεί. Θα ασκήσει γοητείαν και βίαν. Και εδώ μας λέγει ο Ιερός Σύγγραφος ότι θα τον προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω εις την γη. Αλλά εκείνοι των οποίων το όνομα δεν είναι γραμμένο εις το βιβλίο της ζωής, εις το βιβλίο της ζωής του αρνίου, που είναι εσφαγμένο πριν γίνει ο κόσμος. Όπως θα παρατηρήσατε και θα ενθυμίσετε, ο Ιερός Ευαγγελιστής επανέρχεται εις το θέμα της προσκυνήσεως του θηρίου, και πιο κάτω πάλι θα επανέλθει και κάνει επεξήγηση και επεξήγηση επεξηγήσεως, διότι το θεωρεί πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Σημειώσατε ότι στην εποχή των μαρτύρων το κεφαλαιόδες ήταν να πάρεις μία χούφτα λιβάνι και να το ρίψεις εις το θυσιαστήριον εις ένδειξη θυσίας και προσκυνήσεως του Κέσαρος ή κάποιου θεού. Εθεωρείτο η τελευταία πράξη αρνήσεως του Χριστού. Είναι η προσκύνηση τόσο μεγάλο θέμα. Γι' αυτό το λόγο επανέρχεται ο Ιερός Ευαγγελιστής για να τονίσει εις τους πιστούς να προσέξουν το σημείο αυτό. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι το θέμα της προσκυνήσεως έχει πολλές φάσεις και πολλές μορφές. Ακόμη βλέπουμε στην διατύπωση του χωρίου, λέγει, αντί να θέσει αυτό, γιατί ο λόγος περί του θηρίου, και προσκυνήσουσι αυτόν, βάζει αρσενικού γένους και όχι ουδετέρου, διότι πιο πάνω μας είπε το θηρίο. Έπρεπε λοιπόν να γράψει και προσκυνήσουσι αυτό. Γιατί βάζει όμως αυτόν? Γιατί απλούστατα εδώ προσωποποιεί το θηρίο, ή καλύτερα βάζει το αρσενικό γένος για να φανερώσει ότι υπό το θηρίον υπάρχει πρόσωπον, υπάρχει ένας άνδρας, και ότι η ανά πάσα στιγμή καλύπτει την ιδιότητα του Αντιχρίστου υπό το όνομα, την προσιγορία του θηρίου. Αυτό θα το δούμε σε πάρα πολλά σημεία μέσα στην Αποκάλυψη. Το παράδειγμα αυτό του Ιερού Ευαγγελιστού θα το ακολουθήσουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας όταν βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις. Ο Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι, όταν γράφει στους Θεσσαλονικείς την πρώτη και δευτέρα επιστολή του που αναφέρεται και στον Αντίχριστον, Δεν μιλάει παρά συγκεκαλυμμένα, έως ότου λέγει φύγει από τη μέση ο κατέχον και το κατέχον. Ποιος είναι ο κατέχον? Ο κατέχον είναι ο αυτοκράτο και δεν άλλος από τον Έρωνα. Και ποιο είναι το κατέχον? Είναι η σύγκλητος. Αλλά εάν έγραφε στην επιστολή του ότι θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, συγγνώμη, δεν ήταν ο Νέρον, ήταν ο πατέρας του Νέρονος. Δεν θυμάμαι τη στιγμή πώς το λέγανε. Ο πατέρας του Νέρονος, διότι ο Νέρον είναι ο τύπος του Αντιχρίστου.
Εάν έγραφε ότι πρέπει να φύγει από τη μέση ο αυτοκράτορ για να φανεί ο Αντίχριστος που δεν θα είναι άλλος παρά ο γιος του, με προφητικό όμα μάτι τα λέγει αυτά ο Απόστολος Παύλος, αντιλαμβάνεστε τη θέση όχι του Απόστολου Παύλου μόνο, αλλά και της Εκκλησίας. Τι θα υφίστατο? Και ένα άλλο παράδειγμα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Όταν ήθελε να μιλήσει για τον Αντίχριστο, έλεγε: «Το ξέρετε ποιος είναι και έχει έλθει». Και εννοούσε τον Μωάμεθ. Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο αυτό λίγο πιο κάτω. Και ακόμα έλεγε για την απελευθέρωση της πατρίδος, έβαζε την εξής λέξη: «Τοποθούμενον». Γιατί όποιος και να άκουγε το κηρύγμα του, να το βρίσκει άψογον, αλλά συνθηματικά, κωδικά, οι χριστιανοί να αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται και να προσέχουν. Αυτό λοιπόν όλοι το χρησιμοποιούν όταν ερμηνεύουν επικίνδυνα σημεία. Και εμείς φυσικά. Ο νόητο. Και να καταλαβαίνετε. Ώστε λοιπόν ο Αντίχριστος είναι πρόσωπον. Βέβαια. Είναι πρόσωπον και δεν είναι μία συλλογική κατάσταση ή συλλογικές καταστάσεις ή απλώς απρόσωπες αντίθεες δυνάμεις. Φυσικά οι αντίθεες δυνάμεις και αυτές οι συλλογικές εχθρικές προς την Εκκλησία δυνάμεις οπωσδήποτε προοδοποιούν, ανοίγουν τον δρόμο στον Αντίχριστο. Είναι απρόσωπες, αλλά ο Αντίχριστος, και θεωρούνται αντίχριστοι όλα αυτά, οι τύποι του Αντιχρίστου. Όμως αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο, είναι άνθρωπος, είναι άνδρας. Και θα προσκυνηθεί λοιπόν ο Αντίχριστος από ολόκληρη τη γη, από όλους τους κατοικούντας την γη, πλην των πιστών. Διότι θα του έχουν αποδοθεί του Αντιχρίστου 100 ψευδοθαυμάτων του, θείες ιδιότητες, όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, όπως το παντοδύναμος, το πανίσχυρος, κρατεός, παντοκράτορ, και θα του αποδοθούν λοιπόν θείες τιμές. Οι πιστοί δεν θα προσκυνήσουν. Και επειδή ακριβώς δεν θα προσκυνηθεί υπό των πιστών, γι' αυτό και θα ασκήσει διωγμόν εναντίον των χριστιανών, των πιστών. Αλλά ποιοι θα τον προσκυνήσουν όμως? Όλοι οι άνθρωποι της γης. Προσέξτε. Δυστυχώς. Ασφαλέστατα και ένα πολύ μεγάλο μέρος των χριστιανών. Βεβαίως, διότι απλούστατα αυτοί οι χριστιανοί είναι οι αστήρικτοι χριστιανοί. Και πολλούς τέτοιους έχουμε αστήρικτους χριστιανούς, οι οποίοι θα πλανηθούν από τα θαύματα, τα ψευδοθαύματα του Αντιχρίστου, και έτσι τελικά θα νομίσουν ότι ο Μεσσίας είναι ο Αντίχριστος, όχι ο Χριστός, και τελικά θα προσκυνήσουν Αυτόν. Θα ήθελα να σας έλεγα, και να το γνωρίζετε αυτό, θα σας το πω και λίγο πιο κάτω, άλλη μία φορά να σας τυπωθεί. Ο λαός του Θεού και οι κάτοικοι ενός χριστιανικού κράτους δεν ταυτίζονται. Όταν λέμε ένα χριστιανικό κράτος, θερυπίνει η Ελλάς, που όλοι οι Έλληνες υποτίθεται ότι είναι βαπτισμένοι. Όλοι οι Έλληνες είναι βαπτισμένοι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Αύριο δεν ξέρω τι θα γίνεται. Συνεπώς, είμεθα ένα χριστιανικό κράτος. Τι θα λέγαμε? Ότι είμεθα ο λαός του Θεού? Ταυτίζεται ο λαός του Θεού
με το σύνολο των πολιτών ενός χριστιανικού κράτους? Αναμφισβήτητα όχι. Γιατί απλούστατα όλοι δεν ζουν κατά συνείδηση χριστιανική ζωή και πίστη. Και συνεπώς δεν συμπίπτει η έννοια του λαού του Θεού, που θα σας μιλάω τόσο συχνά για το λαό του Θεού, με την έννοια των πολιτών ενός χριστιανικού κράτους. Αυτό παρακαλώ να το σημειώσετε. Βέβαια, στην πολύ ευρία έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι Έλληνες που είμαστε βαπτισμένοι είμεθα χριστιανικός λαός. Οπωσδήποτε είμεθα ένας λαός του Θεού εν ευρία εννοία. Αλλά θα σας θυμίσω αυτό που λέγαμε στα περσινά μας θέματα. Όταν εκλήθη ο Άγιος Ιωάννης να μετρήσει το ναόν και το θυσιαστήριο, του υπόθηκε: την Αγίαν Πόλη δεν θα μετρήσεις, θα καταπατηθεί υπό των εθνών. Και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν ότι η Αγία Πόλη είναι η Εκκλησία. Σημαίνει λοιπόν ότι μέρος των πιστών θα καταπατηθεί υπό των εθνών, ή τι, θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Το θέμα δεν είναι αν είμαι χριστιανός ή όχι, αλλά εάν ανήκω εις το λαό του Θεού που θα σωθεί. Ο Κύριος δεν λέγει οι πιστοί δεν θα παρασυρθούν, αλλά οι εκλεκτοί, και μάλιστα θα παραβιαστούν και οι εκλεκτοί. Και τι θα πει? Ή δυνατόν, λέγει, ή δυνατόν να παρασυρθούν, δηλαδή να προσβάλλει και τους εκλεκτούς ο Αντίχριστος. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω, ας ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο έννοιες, του λαού του Θεού και του Εβραίος λαού που είναι ένα χριστιανικό κράτος. Πάντως ο χαρακτηρισμός ότι θα προσκυνήσουν το θηρίο όλοι εκείνοι που δεν θα είναι στερεωμένοι στην πίστη, υπάρχει με τη διατύπωση «ον ούγε έγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής», τον οποίον το όνομα δεν είναι γραμμένο εις το βιβλίο της ζωής. Θα ήθελα να μείνω ιδιαίτερα πάνω στο σημείο αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 1,4, «Καθώς και εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς οι Αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού». Όταν λέγει ότι τα ονόματα των εκλεκτών είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής προκαταβολής κόσμου, αμέσως θα πίστευε κανείς ότι εδώ ενισχύεται ο λεγόμενος απόλυτος προορισμός, ότι δηλαδή με έχει προορίσει απολύτως ο Θεός ή να σωθώ ή να απολεστώ. Δεν μου ανήκει συνεπώς στη δικαιοδοσία μου η σωτηρία. Αυτό είναι εσφαλμένο. Ο Θεός είναι εκτός χώρου και χρόνου και γνωρίζει τα πεπραγμένα της ιστορίας, πρώτης ιστορίας. Με αυτή την έννοια ο Θεός καθορίζει και γνωρίζει τα ονόματα εκείνων που θα σωθούν εν ελευθέρω αγώνι, εν ελευθέρα συνειδήση, και όχι διότι ο Θεός διαλέγει προσωποληπτώντας κάποιους για να τους κάνει λαό του και κάποιους άλλους για να τους απορρίψει. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Προσέξτε όμως κάτι, θα επανέλθω, γιατί αισθάνομαι πάντοτε ότι είμαι ελλιπής, γιατί θέλω να σας βοηθήσω. Τι θα προσκυνήσουν? Τον Αντίχριστο. Μα τότε σήμερα δεν ήρθε ο Αντίχριστος ακόμα. Εμείς υποτίθεται πως θα πεθάνουμε, δεν ξέρω. Μπορεί να μην τον δούμε καθόλου. Στις ημέρες μας να μην είναι καθόλου. Προσέξτε αγαπητοί,
Σας είχα πει πέρυσι στο τελευταίο θέμα ότι ο Αντίχριστος έρχεται πάντοτε από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Ο δράκον, αυτός φέρνει τον Αντίχριστο, ο δράκον, ο διάβολος, στον παράδεισο του Θεού. Και ότι μέσα στην ιστορία ενεργούσε ο διάβολος φέροντας τύπους αντιχρίστων, πολύ δε παραπάνω μετά Χριστόν. Και μην νομίζετε ότι εμείς για την εποχή μας μπορούμε να μεταθέτουμε την δράση του αντιχρίστου εις τα έσχατα. Δια την Εκκλησία η κάθε εποχή είναι έσχατα. Υπογραμμίζω, η κάθε εποχή είναι έσχατα, είναι τελευταία. Και ο Αντίχριστος είναι πάντοτε παρόν, όπως και ο ψευδοπροφήτης που θα πούμε λίγο παρακάτω, είναι πάντοτε παρόν. Και πώς προσκυνείται, παρακαλώ, ο Αντίχριστος? Ποικιλοτρόπως προσκυνείται, αλλά κυρίως προσεκινήθη και προσκυνείται και στις ημέρες μας με την κεσαρολατρία. Όταν προσκυνούν οι άνθρωποι πρόσωπα, κυβερνώντα λαούς, και προσεκινήθησαν και προσκυνούνται και θα προσκυνούνται. Αυτή είναι η κεσαρολατρία και είναι τύπος προσκυνήσεως του Αντιχρίστου. Διότι ο γνήσιος κυβερνήτης ενός λαού ποτέ δεν θα δεχθεί να προσκυνηθεί αποδίδοντας εις αυτόν θείες τιμές. Έχουν αποδοθεί σε πρόσωπα που κυβέρνησαν στον αιώνα μας, τον 20ο αιώνα αν θέλετε, στον αιώνα μας, τώρα τελευταία γνωρίζαμε, ζούμε εμείς, απεδόθησαν στα πρόσωπα αυτά που κυβέρνησαν ή κυβερνούν θείες ιδιότητες. Γελάς, σας το έλεγα την άλλη φορά, και το χορτάρι ανατέλει, βγαίνει το χορτάρι, χαίρεσε και γονιμοποιείται η φύση. Ακούτε παρακαλώ, έγραφε ο Αραγκό, ο ποιητής, το 1937 για ένα τέτοιο θεοποιούμενον πρόσωπο. Μάλιστα, μάλιστα, ονόνοητο, καταλαβαίνετε πολλά. Οι πιστοί, έστω και αν κυβερνώνται από τέτοιους ανθρώπους, οπωσδήποτε τους ευλαβούνται, τους σέβονται, αλλά δεν τους προσκυνούν. Διαβάστε παρακαλώ στον Απόστολο Παύλο, στον Απόστολο Πέτρο, να δείτε τι γράφουν. Οφείλομαι, λέγει, οφείλομαι σεβασμόν εις τους, εις τους κυβερνώντας. Οφείλομαι σεβασμόν, οφείλομαι να πληρώσουμε το φόρο μας. Οφείλομαι σε αυτούς τα πάντα, όχι όμως προσκύνηση. Δεν θα αποδώσουμε θείες ιδιότητες σε εκείνους οι οποίοι προσκυνούν. Η ελπίδα μας δεν θα είναι τα πρόσωπα αυτά, ο Θεός. Τα πρόσωπα κυβερνούν κατά την εντολή του Θεού, τίποτα. Όσο κανείς άλλος ποτέ στην ιστορία δεν παρεκκίνησε ανθρώπους να ευλαβούνται και να σέβονται τους κυβερνώντας. Λέγει μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, ότι οφείλομαι, και οι δύο το λέμε, οφείλομαι, λέγει, προσευχάς και δεήσεις υπερπάντων ανθρώπων, μάλιστα ιδιαιτέρως δια τους εν υπεροχή όντας, δια βασιλείς, δια άρχοντας, δια να έχουμε ησύχιον βίων, για να κυβερνούν σωστά η δικαιοσύνη, οφείλομαι να προσέχομαι και να προσευχόμεθα. Αυτό, λέγει, είναι καλόν και απόδεκτον από τον Θεό. Το θέλει ο Θεός αυτό. Αλλά αυτό θέλει, όχι να προσκυνήσουμε. Όχι να προσκυνήσουμε. Υπάρχει σαφής διάκριση. Ας το προσέχουμε λοιπόν οι χριστιανοί. Ποτέ μην απολυτοποιούμε πρόσωπα που κυβερνούν. Ποτέ, οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε εποχής, σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές, ας το προσέχουμε, θα ευλαβούμε, αλλά δεν θα θεοποιούμε. Αυτή η έκφραση του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου είναι θαυμασία. Είναι ένας θεολογικός
αδάμας μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ωραιοτάτη έκφραση. Με τον όρον αρνίων εκφράζεται η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Με τον όρον εσφαγμένων αρνίων, εξάλλου ο ίδιος δεν είπε να εγώ είμαι που εγενόμη νεκρός και ειδού ζω. Στη δόρασή του δεν έβλεπε πρώτου θρόνου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το αρνίον εσφαγμένων και εστικός. Σφαγμένο και να στέκεται στα τέσσερα πόδια. Είναι ο Χριστός που ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος απέθανε, εσφάγει επί του Σταυρού και αναστήθη. Το εστικό αρνείο, το αρνί που στέκεται, δηλαδή που αναστήθη ο Χριστός. Λοιπόν, με τον όρον εσφαγμένον εκφράζεται η σταυρική θυσία αυτού του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, αν και είναι πλεονασμός στην έκφραση, διότι ο όρος αρνίων εκφράζει και την ενανθρώπιση και την θυσία, διότι απλούστατα πρόβατα αρνία προσεφέροντο προς θυσία και ήταν ο τύπος, τα θυσιαζόμενα αρνία, ο τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά ίσως θα πείτε, πώς είναι δυνατόν να έχουμε ενανθρώπιση του Θεού Λόγου και θυσία προκαταβολής κόσμου, δηλαδή πρώτης δημιουργίας? Είναι δυνατόν, δηλαδή είχε ενανθρωπίσει πρώτης δημιουργίας ο Υιός του Θεού και είχε σταυρωθεί πρώτης δημιουργίας ο Υιός του Θεού? Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Ο Υιός του Θεού ενυνθρώπισε σε μια ιστορική στιγμή, τότε, πριν από 2.000 χρόνια. Αλλά τότε τι? Η ενανθρώπιση και η θυσία του Υιού του Θεού έχουν άναρχον διάσταση εις των Θεών Λόγων, όπως είναι και η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Ενεργούσε η άκτιστος ενέργεια, άκτιστος και συνεπώς άναρχος, συνεπώς συναίδιος με τον Θεό η ενέργεια του Θεού. Η άκτιστος αυτή ενέργεια, που είναι προβεβαίως της δημιουργίας του Τιμίου Σταυρού, ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη προ του ιστορικού Σταυρού. Έτσι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, έτσι αντιμετώπισαν τα φαρμακερά φίδια, έτσι το νερό της μέρας έγινε γλυκό και το ήπιαν που ήταν πικρό και ούτω καθεξής. Ώστε έχουμε και εδώ, όπως σας εξήγησα, την άναρχον διάσταση της ενανθρωπίσεως και της θυσίας του Θεού Λόγου. Και ένα ακόμη παράδειγμα θα σας πω. Είναι γνωστό ότι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή, έχει ανθρωπίνη μορφή. Ο Θεός Λόγος πήρε ανθρωπίνη μορφή. Ποια μορφή πήρε? Λέμε, του Αδάμ. Όχι. Δεν πήρε ο Ιησούς Χριστός τη μορφή του Αδάμ. Ο Αδάμ πήρε τη μορφή του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός εικόνα του Αδάμ. Ο Αδάμ είναι εικόνα του Ιησού Χριστού. Ενώ δηλαδή στην ψυχοσωματική, θα λέγαμε, παρουσία. Γιατί? Δεν έχει σημασία ότι ο Αδάμ ιστορικά προηγείται. Έτσι ο Υιός του Θεού είχε την ανθρωπίνη φύση, δύναμη πρώτης δημιουργίας. Δύναμη αυτή της ανθρωπίνης φύσεως έγινε ο Αδάμ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα ονόματα των πιστών που θα σωθούν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του εσφαγμένου αρνίου προ καταβολής κόσμου. Είναι ωραιότατο, αγαπητοί μου, μόνο που δεν το ξέρουμε. Για σκεφτείτε να είναι θα γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, μόνο που δεν το ξέρουμε. Όταν κάποτε ρώτησαν τον Κύριο, Κύριε, ή εψιλογιώτα και ψηλή,
εάν οι πολλοί σωζόμενοι, εάν είναι πολλοί αυτοί που θα σωθούν. Ο Κύριος δεν είπε ούτε λίγοι ούτε πολλοί, αλλά τι, αγωνίζεστε οι σελφοί, αγωνίζεστε. Και όταν γύρισαν οι εβδομήκοντα και με τα χαράς είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται στο όνομά σου. Ο Κύριος είπε, μη χαίρεστε. Εδώ το είπε καθαρά. Μη χαίρεστε γιατί υποτάσσονται τα δαιμόνια. Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, είναι δικό μου θέμα. Αλλά να έχετε χαρά γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Τι ευλογία. Αγαπητοί μου, αναπολείτε τα θέματα αυτά όταν είσαστε μόνοι σας. Τα αναπολείτε, τα αναχαράζετε, όπως τα μυρικαστικά. Μόνο όταν αναχαράζουμε εκείνα που ακούσαμε και διαβάσαμε, μόνο τότε περνάνε σαν τροφή στο δεύτερο στομάχι και μας τρέφουν. Αλλιώτικα στέκονται στο πρώτο στομάχι αχώνευτα και βαριστομαχιάζουμε. Πρέπει να αναχαράζουμε την ύλη που παίρνουμε για να μας τρέφει, να μας ζωογονεί. Και τελειώνει το χωρίον ως εξής: ή της έχει ους ακουσάτο. Αυτός που έχει αυτή, ας ακούσει. Να ακούσει όλα εκείνα τα οποία είπαμε, ότι θα ζητήσει ο Αντίχριστος να προσκυνηθεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτός που έχει ους αυτή, ας ακούσει. Δηλαδή, εφιστάται ιδιαίτερα βαρύτης και προσοχή του όλου θέματος. Θυμηθείτε ότι πολλές φορές ο Κύριος ετώνησε αυτό το σημείο. Ο Κύριος έλεγε, ο έχων ους ακουσάτο, ή βλέπετε πως ακούετε, προσέχετε πως καταλαβαίνετε, πως ακούτε, μη παίρνετε στραβά τα πράγματα, αλλά να τα παίρνετε σωστά. Πάντως, είναι ένα προσκλητήριο προσοχής και παρεμβάλλεται ο στίχος αυτός, όπως και ο επόμενος που θα δούμε ευθύς παρακάτω, σαν προτροπή για όσα αποκαλύπτονται για το εφόδιον της υπομονής. Για να δούμε λοιπόν αυτό το εφόδιον της υπομονής που έρχεται αυτός ο στίχος προτροπή για να μας θυμίσει αυτή την ξεχασμένη και πολύτιμη αρετή, διότι δεν είναι μόνο ο Αντίχριστος, είναι και ο ψευδοπροφήτης, είναι το δεύτερο θηρίο που όσα δεν φτάνει το πρώτο αποτελειώνει το δεύτερο, όπως θα δείτε. Ποιος δηλαδή θα μπορούσε να ξεφύγει? Το ένα κόσκινο σε έκανε και πέρασες, γλίτωσες από τον Αντίχριστο. Το άλλο κόσκινο, δυο κοσκινίσματα. Προσοχή λοιπόν. Γι' αυτό οι Άγιοι έχουν ανάγκη από υπομονή. Ακούστε τι λέγει. Ήτες. Είναι ένας λίγο δύσκολος στίχος εκ πρώτης όψεως, θα τον αναλύσουμε όμως. Ήτης εις εχμαλωσίαν απάγει, εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ήτης εν μαχαίρα αποκτενεί, δι' αυτόν εν μαχαίρα αποκτανθήνε. Όδε εστίν η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Ποια είναι αυτή η έννοια του στίχου? Μια αντίστοιχη έννοια έχει ο Ιερεμίας στο βιβλίο του, το προφητικό 15:1-2. Δεν σας το διαβάζω, το έχω πρόχειρο. Δεν σας το διαβάζω για να μην αργήσουμε και σας μπερδέψω και περισσότερο. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι εδώ έχουμε την εξής περίπτωση. Συμπλέκονται τρεις μερίδες. Είναι τα όργανα του Αντιχρίστου που κακοποιούν τους Αγίους, δηλαδή τους πιστούς. Άγιοι είναι οι πιστοί.
Δεύτερον, είναι οι Άγιοι που κακοποιούνται από τα όργανα του Αντιχρίστου. Και τρίτον, είναι ο Θεός που τιμωρεί τους κακοποιούντας τους Αγίους. Έχουμε λοιπόν τρεις μερίδες να συμπλέκονται με την εξής έννοια. Θα σας το διαβάσω πως το λέγει ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας και θα σας το αναλύσω. Άξια ακούν τους πλησίων, έτοιμοι υπό του διαβόλου εχμαλωτευθύσονται και τη σατανική μαχαίρα των ψυχικών υποστήσονται θάνατον. Ο διέργων ητήθησαν, τούτο δουλού τα όργανα του Αντιχρίστου, οι οποίοι κακοποιούν τους Αγίους. Αυτοί τι κάνουν? Παίρνουν μαχαίρι και φωνεύουν τους Αγίους ή τους οδηγούν σε εχμαλωσία. Σε εχμαλωσία. Και λέει τώρα εδώ το χωρίο: αυτός που παίρνει μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνει. Από ποιο μαχαίρι θα πεθάνει όμως αυτός που είναι όργανο του Αντιχρίστου? Από το μαχαίρι του διαβόλου. Δηλαδή θα τον έχει εχμαλωτήσει ο διάβολος αυτό. Αυτό θα είναι και η τιμωρία του. Έτσι, ο λόγος του Χριστού, αυτοί που πήραν μαχαίρι με μαχαίρι θα πεθάνουν, βρίσκει εδώ την πραγμάτωσή του. Γιατί μπορείτε να πείτε, διαψεύδεται ο Χριστός όταν μας είπε ότι πάντες οι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται, που είχε πει στον Απόστολον Πέτρον. Ενώ ξέρουμε ανθρώπους οι οποίοι, όχι όμως όλοι, γιατί ξέρετε είναι κάτι φοβερό, άνθρωποι που φώνευσαν εφωνεύτησαν. Είναι φοβερό. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που πήραν μαχαίρι αλλά δεν εφωνεύτησαν, εκτός βέβαια αν μετενόησαν. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι είναι εν πνευματική ενία, ότι βρήκαν το μαχαίρι, σκοτώθηκαν και αυτοί πνευματικά από τον διάβολο, έγιναν υποχείριοι του σατανά. Το όλο πνεύμα του χωρίου είναι το εξής: αυτά θα ενεργούν ο διάβολος, ο Αντίχριστος, τα όργανα του Αντιχρίστου. Οι Άγιοι τι πρέπει να κάνουν? Δεν θα αντιτάξουν αντίσταση. Να σας διαβάσω πώς το ερμηνεύει ο καθηγητής Μπρατσιώτης, που ερμηνεύει και υπομνηματίζει την Αποκάλυψη. Το νόημα της φράσεως είναι ότι οι πιστοί πρέπει να δεκθώσουν εν ανάγκη και τον θάνατον, χωρίς να αντιτάξουν αντίσταση. Αυτό είναι όλο. Θα μου πείτε, μα να μην αντισταθούμε. Πάρτε παράδειγμα τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκρύπτοντο. Γιατί ο Κύριος μας είπε, αν σας διώκουν εις μίαν πόλη, πηγαίνετε εις άλλη. Μας έδωκε και ο Κύριος το παράδειγμα ότι μπορούμε να κρυφτούμε όταν διώκουν οι άλλοι. Σε συνέλαβαν, δεν θα επιτεθείς. Σε όλη τη γραμμή της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, οι Άγιοι έτσι ενήργησαν. Εκρύπτοντο, αλλά όταν συνελαμβάνοντο, δεν έφεραν αντίσταση. Πού είναι εκείνη η φιλοσοφική ηθική που την προσφέρουν για χριστιανική ηθική? Οι εκπαιδευτικοί θα με καταλάβουν πολύ καλά. Που λέει ότι εν ονόματι των δικαιωμάτων της ζωής μπορώ να έχω, να είμαι επιθετικός για να γλιτώσω τη ζωή μου. Όχι. Όχι. Σε έναν εγκληματία ανοίγει η πόρτα μου το βράδυ, τη νύχτα εκεί που κοιμάμαι, για μια στιγμή βλέπω έναν άνθρωπο που ήρθε να με ληστέψει. Το παν θα κάνω να μην με σκοτώσει. Το παν φυσικά θα κάνω. Είναι σωστό αυτό. Αλλά έχω το δικαίωμα να τον φωνεύσω εγώ? Η φιλοσοφική ηθική λέγει ναι, διότι βρίσκομαι ένα μήνυ, διότι αυτός ήρθε να με σκοτώσει και να με ληστέψει. Η ηθική χριστιανική λέγει ότι το παν θα κάνεις για να γλιτώσεις, να τον αφοπλίσεις, να τον εξουδετερώσεις, δεν θα τον σκοτώσεις. Είναι προτιμότερο να φωνευτείς παρά να φωνεύσεις. Διότι
εσύ εάν χωνευθείς, επειδή τηρείς αυτήν την εντολή του Θεού, ήδη εκέρδισες τη Βασιλεία του Θεού και δίνεις περιθώρια εις τον εγκληματία σου να μετανοήσει. Μπορεί να μετανοήσει. Εάν πάλι εσύ τον σκοτώσεις, εσύ μεν έκανες έγκλημα, έστω και απροσδόκητο για μια στιγμή, αυτόν δε που έστειλε στην άλλη ζωή δεν του άφησες περιθώρια να μετανοήσει. Αυτό λέγει η χριστιανική ηθική και όχι η φιλοσοφική ηθική που πολλές φορές την εκλαμβάνουμε ως χριστιανική ηθική και έχουμε κολλήσει επάνω σε αυτά τα διαβόητα καθήκοντα και δικαιώματα. Και μην νομίσετε αυτά τα καθήκοντα και δικαιώματα που τόσο τα τονίζουμε στην λεγόμενη χριστιανική ηθική, αλλά ξαναλέγω είναι φιλοσοφική ηθική, έκαναν ένα λαό που να ξεχνάει τα δικαιώματα, να ξεχνάει τα καθήκοντα και να ζητάει τα δικαιώματα. Οι χριστιανικοί λαοί είναι εκείνοι σήμερα οι οποίοι ξεχνούν τα καθήκοντα και ενεργούν με κάθε τρόπο μόνο δια τα δικαιώματα. Το βλέπει κανείς διάχυτο. Η βία εις τον δυτικό κόσμο. Η βία. Είναι και αυτό ένα σημάδι του κακού, ότι δεν ερμηνεύσαμε σωστά το Ευαγγέλιο. Συνεπώς, οι πιστοί δεν θα αντιτάξουν αντίσταση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό παραγγέλει ο Θεός. Το Πνεύμα του Θεού αυτό παραγγέλει, αγαπητοί μου. Δεν θα αντιτάξουν με αντίσταση. Θυμηθείτε τον Άγιο Πολύκαρπο, που είναι και το πρώτο μαρτυρολόγιο που εγγράφει. Είναι κατά τα μέσα του δεύτερου αιώνα. Εκρύπτετο, από σπίτι σε σπίτι εκρύπτετο. Επρόδωθε τελικά και συνελήφθη. Όταν συνελήφθη, δεν έφερε ούτε μία αντίσταση. Καμία, απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν λέγει ότι δεν θα φέρετε αντίσταση, αλλά τι πρέπει να κάνετε? Υπομονή. Όδε η σοφία, όδε εστίν η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Εδώ είναι, λέγει, η υπομονή. Δηλαδή το όδε θα πει, εδώ επιβάλλεται η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, την αξία και της πίστεως και της υπομονής, που είναι δυο θεμελιώδεις αρετές, που η πίστη γελάει την υπομονή. Αν ξέρω ότι με αναμένει η Βασιλεία του Θεού, θέμα πίστεως, θα ασκήσω την υπομονή. Όπως και όταν ξέρω ότι με περιμένει το κέρδος, το εμπορικό, θα υπομείνω κάθε κακουχία, κάθε ταλαιπωρία και κάθε υβρισιά που θα μου κάνει ο άλλος, γιατί ξέρω ότι έχω κέρδος εμπορικό, και θα υπομείνω τον πελάτη όλη την ημέρα στο καταστημά μου, γιατί ξέρω ότι θα πάρω χρήματα. Έτσι κι αν ξέρω ότι με αναμένει η Βασιλεία του Θεού, τότε θα κάνω κάθε υπομονή για να κερδίσω εκείνο που προσδοκώ, την Βασιλεία του Θεού. Εδώ λοιπόν είναι η υπομονή. Και όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 10,36, υπομονής έχετε χρίαν, είναι το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελία. Έχετε ανάγκη, λέει, από την υπομονή, ώστε έτσι να κάνετε το θέλημα του Θεού και να αποκτήσετε την υπόσχεση του Θεού, την επαγγελία που είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά προσέξτε όμως κάτι, αγαπητοί μου. Υπάρχει ανάγκη, γιατί τα πράγματα αυτά δεν γίνονται αυτομάτως και κατά τρόπον έτσι ταχυδακτυλουργικών. Υπάρχει ανάγκη για να φτάσουμε σε αυτή την υπομονή του μαρτυρίου, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Υπάρχει ανάγκη να ασκούμεθα καθημερινά και στην πίστη και στην υπομονή. Ας σας πω κάνα 2-3 παραδειγματάκια. Έχετε υγεία. Εάν έχετε υγεία, αναλογίζεστε κάθε μέρα, όχι βέβαια σε βαθμό άγχους, γιατί αυτό το πράγμα είναι φοβία, αναλογίζεστε κάθε μέρα ότι μπορείτε να αρρωστήσετε
με οδυνηρωτάτη αρρώστια και να πονάτε φοβερά, όπως βλέπουμε άλλους ανθρώπους να υποφέρουν, και που κάποτε δεν είναι τόσο οδυνηρή η αρρώστια όσο είναι η θεραπεία οδυνηρή. Όταν ακούμε σε τι υπευλήθη ο άνθρωπος αυτός για να γίνει καλά, και λέμε Θεέ μου πως άντεξε ο άνθρωπος αυτός. Αναλογιζόμαστε? Αν αναλογιζόμαστε, προσοικιούμεθα, πλησιάζομαι, εγγίζομαι, μπαίνομαι στο χώρο μιας ενδεχομένης αρρώστιας, ώστε αν πάθουμε αρρώστια, όποια και αν πάθουμε, να έχουμε υπομονή. Έχετε πλούτον? Εάν έχετε πλούτον, αναλογίζεστε ότι μπορεί να έρθει κάποια ημέρα που μπορείτε να βγείτε στο δρόμο να ζητιανεύετε λίγο ξεροψωμί, ή να πάτε, όχι γιατί θα υπάρχει πείνα, όχι, όχι, γιατί τότε πέφτει η γενική αξιοπρέπεια, όχι, εσύ αδελφέ μου να έχεις φτωχήνη και να πηγαίνεις στους δενεκέδες των σκουπιδιών που βγαίνουν στο πεζοδρόμιο να σκαλίζεις για να βρεις κάτι να φας. Το σκεφτήκατε? Το θέμα είναι ότι θα αφήσω την αξιοπρέπειά μου να πέσει εκεί, διότι έχω την δυνατότητα να μην πάω να σκαλίσω τους δερεκέδες των σκουπιδιών. Πότε? Θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Όταν θα ασκήσει ο Αντίχριστος, θα ασκήσει ο ψευδοπροφήτης οικονομικών αποκλεισμών, και δεν θα έχω να φάω, εκεί τι θα κάνω? Όταν μου λείπει το κρεατάκι, το βουτυράκι, το αυγουλάκι, τότε τι θα κάνω? Ο Θεός σου έδωσε τα αγαθά σου, αδελφέ μου, να έχεις, να απολαμβάνεις και να κάνεις και ελεημοσύνη. Και να κάνεις και ελεημοσύνη, δεν είναι μόνο για τον εαυτό σου. Θυμηθείτε τον πλούσιο της σημερινής παραβολής. Αλλά μέσα στα αγαθά σου να σκέπτεσαι ότι κάποτε μπορείς να ζητιανέψεις. Και να λες εκείνο που λέει η Αγία Γραφή, να θυμάσαι, λέει η Σοφία Σειρά, όπως από το πρωί μέχρι το βράδυ ο καιρός αλλάζει, έτσι και μέσα στη ζωή τα πράγματα αλλάζουν. Και να είσαι από πλούσιος φτωχός, αλλά και από φτωχός πλούσιος. Γι' αυτό το λόγο αυτά πρέπει να τα εγγίζουμε, να τα συνειδητοποιούμε. Όχι να κλείνουμε τα μάτια μας στουρθοκαμήλικα και να λέμε μη το λες, μη το λες. Γιατί να μη το λες? Ανθρώπινα πράγματα. Να βγεις και να λες, αδελφοί χριστιανοί άνθρωποι, δώστε μου κάτι να πάω να αγοράσω λίγο ψωμί να φάω. Έχετε άνετο σπίτι? Να το έχετε, να το χαίρεστε. Αλλά προσέξτε, όταν κοιμάστε στο ωραίο σας κρεβάτι και όταν είσαστε στο άνετο σπίτι σας, να σκέπτεστε ότι μπορείτε κάποτε να κοιμόσαστε στα παγκάκια ενός άλσου ή στο δρόμο. Γιατί? Γιατί θα σας έχει πάρει το σπίτι σας ο Αντίχριστος για να μην προδώσετε την πίστη σας. Ή έτσι ήρθαν τα πράγματα στη ζωή. Και φτώχεινα, αδελφέ, έχασα το σπίτι μου, έγινε σεισμός, έγινε πόλεμος, έπεσε μια βόμβα, γκρέμισε το σπίτι μου. Τώρα τι θα κάνω? Θα κάνω εκείνο που λέει η γυναίκα του Ιώβ. Επιτέλους, λέει, άνθρωπε μου, βλασφήμα των Θεών, να πεθάνεις, να ησυχάσεις και να ησυχάσω. Γιατί λέγει, πηγαίνω στα σπίτια να κοιμηθώ, δεν είχαν σπίτι, γκρέμισε το σπίτι. Και όταν πηγαίνω να κοιμηθώ, περιμένω πότε θα ξημερώσει. Και όταν ξημερώσει, περιμένω πότε θα βραδιάσει. Και είδατε τι είπε αυτή η γυναίκα, η άμυαλη γυναίκα, εις τον Ιώβ, όπως και η γυναίκα του Τοβίθ, κάτι ανάλογο του είπε. Και ο Ιώβ τι είπε? Όχι, μόνο τα αγαθά από τον Θεό θα περιμένουμε και τα άσχημα θα περιμένουμε. Γιατί? Γιατί ο Ιώβ ήταν πλούσιος, είχε όλα τα αγαθά του, αλλά ψυχολογικά ετοιμαζόνταν και για την αρρώστια και για τη φτώχεια και για την κοπριά. Στην κοπριά επάνω ήταν και κοιμότανε. Και εμείς λοιπόν, για να έχουμε υπομονή, χρειαζόμαστε κάποιες ασκήσεις. Δεν είναι φιλολογία αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου. Τώρα καθόμαστε σε μια ωραία καρέκλα,
σε λίγο θα χειμωνιάσει και θα έχουμε και το καλοριφέρ εδώ, θα είναι ζεστά, θα έχουμε το αυτοκίνητό μας απ' έξω να μας πάει στο σπίτι μας. Όλα αυτά είναι πολύ άνετα. Το να ακούει κανείς, ξέρετε, το λόγο του Θεού άνετα και να μην κάνει καμιά άσκηση, νομίζω είναι μια αμαρτία. Όχι. Θα τα αναλογιζόμαστε όλα. Ότι μπορούμε όλοι να υποστούμε αυτές τις καταστάσεις. Θέλει λοιπόν μία, θα λέγαμε, προπόνηση, ώστε να μην διαμαρτυρόμαστε για ένα μικρό πόνο σε μια αρρώστια, για ένα κρυολόγημα, ούτε ακόμη για μια στέρηση υλική που μπορούμε να υποστούμε, ούτε για μια κακοπάθεια. Όλα αυτά είναι μικρές ασκήσεις που θα τα φέρουμε αγωγίστως τα κακοπαθήματα, για να ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη υπομονή, για τις μεγάλες προπονήσεις, συγγνώμη, για τις μεγάλες αναδείξεις, για τα μεγάλα σκάματα. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια αρνείο και ελάλη ως δράκον. 13 κεφάλαιο, στίχος 11. Και είδα, λέει ο Ευαγγελιστής, ευθύς μετά την όραση του πρώτου θηρίου που ανήλθε από τη θάλασσα και που μέχρι τώρα μας έκανε την περιγραφή του και εμείς την ανάλυση του, ότι είδα, λέγει, ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, όχι από τη θάλασσα, από τη γη. Είχε δύο κέρατα, δεν είχε 10. Και τα κέρατα αυτά ήταν σαν κέρατα αρνιού και μιλούσε σαν δράκο, σαν φίδι. Μιλούσε ως δράκο. Τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι αυτή η ταυτότητα του καινούργιου αυτού δευτέρου θηρίου που εμφανίζεται εις τον αποκαλυπτικόν ορίζοντα του Ιερού Ευαγγελιστού? Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: ομολογουμένου δε και του ψευδοπροφήτου εν ιδίω προσώπο έρχεστε, ου κάτω πονηγούμεθα τον μεν δράκοντα εις τον σατανάν, το δε θηρίον το εκ της θαλάσσης αναβαίνον εις τον αντίχριστον, το δε παρόν κατά το δοκούν το μακαρίο Ειρηναίο εις τον ψευδοπροφήτη εκλαμβάνεστε, εκ της γης μεν ανερχόμενον, δηλαδή της γηίνης και χαμερπούς πολιτείας, περιού φυσίν ο Ειρηναίος επιλέξεως ούτος, περί του υπασπιστού ον και ψευδοπροφήτη καλή. Έχουμε, θα σας το αναλύσω πιο κάτω όλο αυτό που σας διάβασα, γιατί τα περιέχει όλα εκεί ερμηνευτικά ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Έχουμε λοιπόν ένα τρίτο πρόσωπο στο προσκήνιο. Το πρώτο ήταν ο δράκον που κυνήγησε την γυναίκα που είχε το πεδίο, το πεδίο να ανελήφθη στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός. Εκυνήγησε την γυναίκα η οποία καταφεύγει στην έρημο και την καθιστά ποταμοφόρητον, ρίχνει νερό από πίσω της να την πνίξει. Είναι ο διάβολος. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο αντίχριστος, το θηρίον το εκ της θαλάσσης ανερχόμενον. Το τρίτο πρόσωπο είναι το θηρίον που ανέρχεται από την ξηρά. Και συνεπώς έχουμε, αγαπητοί μου, τρία πρόσωπα. Αυτό το πρόσωπο το τρίτο είναι πρόσωπο, λέγει ο Αρέθας, άνθρωπος και αυτός κατ' ενέργειαν του σατανά. Άνθρωπος λοιπόν. Το πρώτο πρόσωπο δεν είναι άνθρωπος, είναι ο διάβολος, ο οποίος δεν δύναται να ενανθρωπίσει. Είναι αδύνατο εις τον διάβολο να ενανθρωπίσει. Μπορεί να εμφανιστεί ο διάβολος ως άνθρωπος, αλλά είναι κατά φαντασία. Ουδέποτε άγγελος, πνεύμα, δύναται να ενανθρωπίσει πραγματικά. Είναι προνόμιο μοναδικό του Δημιουργού, του Ιησού Χριστού. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Ο διάβολος λοιπόν δεν είναι άνθρωπος. Ο αντίχριστος όμως, το δεύτερο πρόσωπο, είναι άνθρωπος.
και το τρίτο πρόσωπο είναι άνθρωπος. Ακούσατε, είναι άνθρωπος. Τι σημαίνει όμως ότι ομίλιος δράκων? Ότι ή το πρόσωπο κατενέργειαν του σατανά. Δηλαδή οι δυνάμεις του σατανά ήταν σε αυτόν μέσα. Αυτό λοιπόν θέλει να εκφράσει, ότι μιλούσε ως δράκον. Σαν να είχε δηλαδή τον δράκοντα, μα είχε τον διάβολο. Και μιλάει ως δράκον. Δηλαδή ενεργεί όπως θα ενεργούσε ο διάβολος. Φέρει κέρατα αρνιού. Το αρνί είναι ειρηνικό ζώο. Σημαίνει προσποιείται και υποκρίνεται τον άκακον άνθρωπον, ενώ στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, είναι πλάνος και ψευδοπροφήτης. Προέρχεται εκ της γης. Σημείων, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, σημείων της χαμερπούς πολιτείας. Είναι σκοτεινό πρόσωπο. Είναι βελιρό πρόσωπο. Κουβαλάει ιδέες, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, σκοτεινές. Αυτό που λέμε σήμερα, σκοτεινές δυνάμεις. Ακούσατε τι είπα? Αυτό που λέμε σήμερα, σκοτεινές δυνάμεις, παρασκηνιακές δυνάμεις. Ότι τα πνεύματα τα πονηρά, τα σκοτεινά, έρχονται από τη γη. Σας θυμίζω σε εκείνη την πνευματιστική συνεδρίαση που εζήτησε να γίνει ο Σαούλ, σε εκείνη την πνευματίστρια, τη μάγισσα, και τι έλεγε? Βλέπω πνεύματα να ανέρχονται από τη γη. Δαίμονες δηλαδή. Πονηρά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από τη γη. Είναι έκφραση για να δειχθεί ότι αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι σκοτεινό πρόσωπο. Και όμως στο πρόσωπό του εξωτερικά, χαρούμενος, γελαστός, υπόσχεται ελευθερία, υπόσχεται αυθονία, υπόσχεται ειρήνη, υπόσχεται κοινωνική ζωή όμορφη, υπόσχεται οικουμενικότητα. Ήδη σας είπα πάνω κάτω τι είναι όλα αυτά. Και λοιπά, υπόσχεται όλα αυτά. Φέρνει καλά μηνύματα, ωραία μηνύματα. Έχει ωραίο πρόσωπο, κι όμως είναι σκοτεινό πρόσωπο. Η εικόνα αυτού του οράματος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι απολύτως σύμφωνη με τους προειδοποιητικούς λόγους του Κυρίου μας που λέγει, Ματθαίος 7,15, προσέχετε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες, έρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων. Έσωθεν δε εισή λύκοι άρπαγες. Είναι το ίδιο πράγμα. Τι είπε ο Κύριος? Προσέχετε, είναι λύκοι, δεν είναι πρόβατα. Είναι θηρία, δεν είναι άκακοι άνθρωποι. Κουβαλάνε σχέδια καταχθόνια να σας καταπιούν και να σας καταβροχτίσουν, να σας πλανήσουν δια της μεθόδου της πλάνης, να σας οδηγήσουν εις την απώλεια. Προσέχετε. Ώστε λοιπόν η παρουσία του τρίτου αυτού θηρίου συμπληρώνει μια τριάδα: δράκων, θηρίων αντίχριστος, θηρίων ψευδοπροφήτης. Και τι είναι αυτό? Πρόκειται περί κακεκτύπου απομιμήσεως της Αγίας Τριάδος. Και όπως προσκυνείται η Αγία Τρίας, θα ζητηθεί αυτή η κακέκτυπος Τριάς να προσκυνηθεί. Εις αντικατάσταση της προσκυνήσεως της Αγίας Τριάδος. Και την εξουσία του πρώτου θηρίου, πάσαν ποιή ενώπιον αυτού, και ποιή την γην και τους εναυτοικούντας, ή να προσκυνήσω το θηρίον το πρώτο, ου εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. Ο επόμενος στίχος, ο 12,
έχει λέει όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου, το οποίο πρώτο θηρίο πήρε την εξουσία από τον δράκοντα. Μεταβίβαση δηλαδή βλέπουμε εξουσίες, ώστε οι θέσεις του δευτέρου θηρίου έναντι του πρώτου είναι θέσεις υποτελείς και ενεργεί κατ' εντολή και διαλογαριασμών του πρώτου θηρίου. Τι είναι τότε λοιπόν αυτό το δεύτερο θηρίο? Ένα είδος προδρόμου, γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Είναι ποιή έμπροσθεν του Αντιχρίστου προοδοποιών αυτό των της απολύας οδών. Στέκεται μπροστά στον Αντίχριστο και προπαγανδίζει εκείνα που θα πούμε, για να ανοίγει τον δρόμο της απολύας μπροστά στον Αντίχριστο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μίαν κακέκτυπον απομίμηση του Αγίου Ιωάννου του προδρόμου του Χριστού, που προοδοποίησε την οδόν Κυρίου. Και ο ψευδοπροφήτης ανοίγει το δρόμο εις τον Αντίχριστο. Είναι δηλαδή κακέκτυπος απομίμησης προδρόμου Χριστού. Λοιπόν, τι λέτε? Είναι πραγματικά ο Αντίχριστος πίθηκος Χριστού, που λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος? Ποιο είναι το έργο του ψευδοπροφήτου? Είναι η προσκύνηση του πρώτου θηρίου. Και δια την επιτυχία, ακούσατε τι είπα, ποιο είναι ο σκοπός? Ο σκοπός του έργου του ψευδοπροφήτου είναι η προσκύνηση του πρώτου θηρίου, του Αντιχρίστου. Και δια του Αντιχρίστου η προσκύνηση του δράκοντος, του διαβόλου. Και για να επιτύχει αυτό το σκοπό, ο ψευδοπροφήτης επιτελεί τέρατα και σημεία, όπως αναφέρει και ο επόμενος στίχος που θα ειδούμε, και φυσικά όλα αυτά κατά παραχώρηση του Θεού. Η επεξήγηση που σας διάβασα, ου του οποίου θηρίου του πρώτου εθεραπεύθη πληγή του θανάτου αυτού, είναι το βασικό επιχείρημα προσκυνήσεως του Αντιχρίστου, ότι τάχα ο Αντίχριστος ανεστήθη από τους νεκρούς, ή, σας το έλεγα πέρσι αυτό, ή ότι ανέστησε κάποιον εκ των υπασπιστών του, αλλά πάντοτε κατά φαντασία, ανάσταση νεκρού, διότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει, δεν μπορεί να κάνει ανάσταση νεκρού πραγματική. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει πραγματική ανάσταση νεκρού κατά φαντασία. Και πέρυσι σας είχα πει τι σημαίνει κατά φαντασία, όταν αναφερθήκαμε, μα πώς είναι δυνατόν? Σας είχα πει και ένα παράδειγμα. Λοιπόν, όλα αυτά θα είναι για να ανοίξουν το δρόμο να προσκυνηθεί ο Αντίχριστος. Ότι δηλαδή πέθανε και ανεστήθη, ή πέθανε κάποιος και τον ανέστησε. Ή τι άλλο περιμένετε? Αυτός είναι ο Μεσσίας. Ιδού ο Μεσσίας. Και με τον τρόπο αυτό, αγαπητοί μου, ανοίγει ο δρόμος της προσκυνήσεως του άλλου θηρίου. Αλλά και ποια είναι η σχέση αυτών των δύο θηρίων ως προς την δράση? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο, αλλά επειδή συντεπληρώθη η ώρα, δεν θέλω να σας το πω σήμερα και να το αφήσω μισό. Είναι μια πολύ σπουδαία παράγραφος. Πώς ενεργούν? Θα θαυμάσετε πώς ενεργεί ο Αντίχριστος και πώς ενεργεί ο ψευδοπροφήτης. Ο Αντίχριστος φτάνει ορισμένους τομείς. Όσους δεν φτάνει αυτός, συμπληρώνει ο ψευδοπροφήτης. Έτσι χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές μεθόδους με τελικό σκοπό να πλανήσουν τους ανθρώπους και να τους οδηγήσουν εις την προσκύνηση του δράκοντος και του Αντιχρίστου. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι για κάποια εποχή που έρχεται. Είναι για κάθε εποχή. Είναι και για την εποχή μας. Ο έξυπνος άνθρωπος που έχει νουν Χριστού μπορεί αυτό να το κρίνει, να το βλέπει και να το επισημαίνει και να προσέχει. Εύχομαι μόλι μου την καρδιά να σας φυλάει ο Θεός
και να σας προστατεύει από την προσκύνηση του σατανά. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο στις 7.30 στον Άγιο Στυλιανό κύκλο ανδρών. Ο πατρός του Ιησού Χριστού, ο Υιός του Θεού, ο Θεός 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 του Θεού